Κύριε Μπαρετάκη, ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από την μεριά, από την πλευρά του News Hub, για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη εν ώψη μιας μακράς άτυπης προεκλογικής περίοδου. Και δεν ξέρω, αναρωτιέμαι αν αυτή η μακρά περίοδο, η προεκλογική, κάνει καλό ή κακό εν τέλει στη χώρα. Δυστυχώς έχουμε το δυστάριστο δυστύχημα στα Τέμπη. Εκτιμάτε ότι θα επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις? Από εκεί να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα κύριε Βαρδάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά και το News Hub για την πρόσκληση να είμαι εδώ κοντά σας και να επικοινωνήσω με τους ακροατές του συγκεκριμένου site. Καταρχήν επιτρέψτε μου, μια και είχαμε το συγκλονιστικό αυτό τραγικό δυστύχημα, την εθνική τραγωδία, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μου στους συνανθρώπους μας που τραυματίστηκαν, που δίνουν και αυτοί τον αγώνα τους, και εύχομαι ποτέ μα ποτέ να μην ξαναζήσουμε τέτοια τραγωδία. Τώρα, για το πόσο θα επιταχύνουν ή όχι τις πολιτικές εξελίξεις, θεωρώ πως δεν είναι από μια τραγωδία όπως αυτή που περνάει σήμερα η χώρα μας να εξαρτούνται οι πολιτικές εξελίξεις. Έπρεπε ήδη να είχαν προκηρυχθεί οι εκλογές. Υπάρχουν έτσι άλλα δυνατά πολιτικά γεγονότα τα οποία θα έπρεπε να ο κ. Πρωθυπουργός να τα είχε συνεκτιμήσει όλα αυτά και να ήδη είχε ξεκινήσει τη διαδικασία της εκλογικής αναμέτρησης. Άρα λοιπόν το θέμα του γεγονότος της εθνικής μας τραγωδίας, υπάρχουν ευθύνες, τις οποίες όμως θα πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν εκεί που πρέπει. Κύριε Μπαρετάκη, είστε ένας επιτυχημένος πυροτεχνικός. Λέει ο απλός κόσμος ότι έχει κολλήσει ένσημα, πάρα πολλά ένσημα στη δουλειά του. Έχετε ένα επιτυχημένο πέρασμα και από τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης ως Δήμαρχος Βιάνου, ως επιτυχημένος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και πρόσφατα είχαμε και έτσι θα λέγαμε στιγμές στο σώμα της αποχώρησής σας, συγκινητικές στιγμές από τους συναδέλφους σας, οι οποίοι από όλες τις παρατάξεις ευχήθηκαν καλή επιτυχία αναφορικά με την προεκλογική περίοδο που διανύουμε και την υποψηφιότητά σας. Πώς αποφασίζατε να κάνετε αυτό το πείδημα στον πολιτικό στίβο, να είστε υποψήφιος βουλευτής? Τι σας παρακίνησε? Κοιτάξτε, καταρχήν η όλη μου πορεία, όπως πολύ σωστά επισημάνετε, σας ευχαριστώ γι' αυτό, όπως ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους, πράγματι ήταν συγκινητική τα δικά τους λόγια κατά την αποχώρησή μου από την Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η γνώση από τη μια, η εμπειρία από την άλλη και βέβαια η σχέση μου με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που ανταποκρίθηκα, αν θέλετε, στο κάλεσμά του για να ξεκινήσω μαζί έναν αγώνα και να κάνουμε πάλι το κόμμα, το κίνημά μας, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, να έχει πρωτεύοντα ρόλο στην πολιτική σκηνή του τόπου. Και βέβαια να βοηθήσω τον τόπο μου, να βοηθήσω τους πολίτες με βάση τη σωρευμένη εμπειρία τόσων ετών από το πέρασμά μου και από το συνδικαλισμό και από την αυτοδιοίκηση ειδικότερα, όπου θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω πριν κλείσω τον πολιτικό μου κύκλο. Άρα λοιπόν όλα αυτά, την πρόσκληση και τη σχέση μου στην προσπάθεια την οποία κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί πλέον για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κόμμα, ένα κίνημα πρωταγωνιστή, όλα αυτά συνέτειναν το να πάρω αυτή την απόφαση και να είμαι υποψήφιος στον πολιτικό μου χώρο, στον χώρο τον οποίο ήμουνα, στον χώρο τον οποίο μεγάλωσα πολιτικά και εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχει δυνατότητα να προσφέρει πολλά ακόμα στην κοινωνία και στην Ελλάδα. Έχετε ξεκινήσει τις προεκλογικές επισκέψεις σας, πάτε σε αστικά κέντρα, πάτε στην Ήπεθρο, στην περιφέρεια, συναντιέστε με όλες τις κοινωνικές ομάδες. Τι σας λέει ο κόσμος, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει, το οικονομικό ή υπάρχουν και άλλα θέματα που καλείστε να αντιμετωπίσετε ως υποψήφιος βουλευτής εφόσον εκλεγείτε? Ναι. Το κυριότερο πρόβλημα της κοινωνίας και των πολιτών αυτή την περίοδο είναι το πρόβλημα
σαφώς σε σχέση με την οικονομία, το οικονομικό, η ακρίβεια η οποία έχει περάσει παντού, η ακρίβεια την οποία ζουν καθημερινά όλες οι κοινωνικές ομάδες, όλες οι πολίτες, ανεξαρτήτου εισοδήματος, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι συνταξιούχοι, μισθωτοί, και βέβαια γιατί δεν λαμβάνονται μόνιμα και σταθερά μέτρα που θα του δώσουν το δικαίωμα να ξεπεράσουν έτσι, την οικονομική αυτή κρίση και να αισιοδοξούν καλύτερα για το μέλλον. Και είναι προβληματισμένοι με τα επιδόματα, αυτά τα επιδόματα τα οποία όσο και αν πεις ότι έχουν μια προσωρινή λύση, σαφώς δεν δίνουν μόνιμη λύση και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν της ακρίβειας, κύριε Βαρδάκη, είναι το σημαντικότερο που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, είτε στα αστικά κέντρα, είτε στην ενδοχώρα και στην Ήπεθρο. Και είναι κάτι για το οποίο δεν έχουμε δει να λαμβάνονται έτσι ουσιαστικά μέτρα και αποφάσεις, είτε μιλάμε για την ενέργεια, όπου δεν εφαρμόζεται κάποια παρέμβαση στη λιανική τιμή, είτε μιλάμε για τα καύσιμα, όπου θα μπορούσε να υπάρχει μια μείωση, αισθητή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των άλλων φόρων όπως το ΦΠΑ, για να μπορέσει να ισορροπήσει η αγορά, διότι από εκεί είναι η πηγή, από εκεί ξεκινούν όλα, ακριβό καύσιμο, ακριβότερη μεταφορά, ακριβότερη ενέργεια, ακριβότερα καταναλωτικά αγαθά, ή διατροφή και πάει λέγοντας. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα, αλλά σήμερα το σημαντικότερο πρόβλημα που τίθεται είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στον Μόρακλή, υποψήφιος βουλευτής, ποια είναι τα μεγάλα ζητήματα που θα κληθείτε να συμβάλλετε στην άμβλησή τους εφόσον εκλεγείτε, κύριε Μπαρουτάκη? Μιλάμε για τον νομό Ηρακλείου. Για τον νομό Ηρακλείου σίγουρα τα κυρίαρχα ζητήματα είναι το αναπτυξιακό με το κατασκευή του αεροδρομίου και τα λοιπά έργα τα οποία οφείλουν να έχουν σχεδιαστεί και δεν έχουν σχεδιαστεί ακόμα κεντρικά και να χρηματοδοτηθούν έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Εννοώ τη διασύνδεση του αεροδρομίου με τον Νότο, με τη Μεσαρά, με τη Βιάνο και με το Ρασίθι γενικότερα, τον Νότιο Ρέθυμνο, την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα και τη διχοτόμηση της πόλης του Ηρακλείου, της τέταρτης πόλης στη χώρα που έπρεπε να ακουστούν οι φωνές και της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με το σχέδιο, το σχεδιασμό του έργου αυτού. Σαφώς έχει να κάνει με θέματα του πρωτογενή τομέα, την ανάπτυξη των υποδομών στον πρωτογενή τομέα και την περαιτέρω ενίσχυσή του, αλλά και βέβαια θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό μας, το τουριστικό προϊόν, την επιχειρηματικότητα, που μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας νομός με ισχυρό επιχειρήν, το οποίο όμως θέλει και την ενίσχυσή του, θέλει και την εξέβρεση λύσεων, χρηματοδοτικών, αναπτυξιακών εργαλείων προκειμένου να σχεδιάσουν επιχειρήσεις το μέλλον τους. Και σε αυτό έχετε το know-how, ναι, γιατί είναι η δουλειά σας. Βεβαίως, είναι θέματα που τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τις δυσκολίες που περνούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις και ειδικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν σήμερα από τα σημαντικά έτσι, εργαλεία όπως είναι το ΕΣΠΑ ή όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και βέβαια η Εθνική Πόρη, το μερίδιο που τους αναλογεί και που θα πρέπει να έχουν για να στηριχθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω. Κύριε Παρετάκη, οι δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν δίνουν τα ικανοποιητικά αναμενόμενα ποσοστά στο ΠΑΣΟΚ βάσει και των δηλώσεων που έχω διαβάσει, που έχω παρακολουθήσει των στελεχών σας. Περιμένετε κάτι το παραπάνω. Ωστόσο, εκτιμάτε ότι είναι αναλυθή, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα? Είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά, η μεσαία τάξη θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι στο περιθώριο πλέον? Ναι. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι σημαντικά εργαλεία τα οποία μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες και τις οποίες δεν πρέπει να αγνοούμε. Δεν θα πούμε ποτέ ότι είναι ψευδή οι παραποιημένες δημοσκοπήσεις, άλλωστε μια παραποιημένη δημοσκόπηση
θα κάνει ζημιά σε αυτόν που την έχει δώσει, την έχει παραγγείλει. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, πρέπει να αναλύονται όλα τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ερευνών και με βάση αυτές προσπαθούμε να γίνει μια ακτινογραφία, αν θέλετε, του πολιτικού χημικού και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Εμείς έχουμε ένα καθαρό πολιτικό λόγο, απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες, στη μεσαία τάξη που στη μεσαία τάξη οφείλει πολλά στο ΠΑΣΟΚ από το 1989 και μετά, μην ξεχνάμε πως είναι η κατάσταση πριν και πως είναι τώρα. Όλα αυτά λοιπόν εμείς απευθυνόμαστε με ένα καθαρό πολιτικό λόγο, με ένα σχέδιο, με προτάσεις και πάνω σε αυτό θεωρώ ότι περιμένουμε να πείσουμε τους πολίτες να έρθουν και πάλι στο ΠΑΣΟΚ, ειδικά η Δημοκρατική Παράταξη που έχει πολλά ακόμα να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και στον τόπο. Όπως δείχνουν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις, είναι αδύνατο να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή με την απλή αναλογική. Πάμε σε επαναληπτικές με την ενισχυμένη αναλογική. Πολλοίς λοιπόν κόσμος έχει αναρωτηθεί τι θα κάνει, ρυθμιστής θα είναι το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Τι θα κάνει τότε, θα ενισχύσει σε επίπεδο συγκυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει κεντροαριστερά το ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ ή κεντροδεξιά. Θέλω λίγο το σχολείο σας. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει ένα αυτόνομο ρόλο. Έχει μια αυτόνομη πολιτική πορεία. Έχει τις δικές του θέσεις, τις προτάσεις και για την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης της χώρας. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Απευθυνόμαστε στους πολίτες, στο λαό. Έχουμε μια εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας. Έχουμε, όπως είπα, τις δικές μας προτάσεις, τις δικές μας θέσεις και με βάση αυτές θα πορευτούμε για την επόμενη μέρα. Άρα θα δούμε και την εκλογική αναμέτρηση με την πρώτη Κυριακή, θα δούμε πώς θα είναι τα αποτελέσματα. Εμείς ζητάμε ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ, όσο πιο δυνατό και όσο πιο ενδυναμωμένα βγει το ΠΑΣΟΚ από την εκλογική αναμέτρηση, τόσο καλύτερα θα είναι για τους Έλληνες πολίτες. Άρα δεν λέμε ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε ποτέ ουρά σε κανέναν. Άρα με τη δικιά μας αυτόνομη πρόταση θα πορευτούμε. Από εκεί πέρα θα δούμε τα αποτελέσματα, θα δούμε τι αποτέλεσμα θα δώσει η εκλογική αναμέτρηση και υπάρχει το Σύνταγμα, υπάρχουν οι νόμοι του κράτους, υπάρχουν οι συνταγματικές προσταγές που πρέπει να τηρηθούν και να γίνουν σεβαστές από όλους μας για να δούμε τι θα γίνει. Εμείς επιμένουμε στη δικιά μας, στην αυτόνομη πορεία και ζητάμε μια ισχυρή, όσο γίνεται πιο ισχυρή, δυνατή εντολή και αύξηση της εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ και κίνημα αλλαγής. Κύριε Μπαρητάκη, στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για την παραχώρηση αυτής της συνέντευξης, να ευχηθώ καλή επιτυχία στον προεκλογικό σας αγώνα και καλή δύναμη. Θα τη χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Βαρδάκη, ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε να ακουστεί και η φωνή δικιά μου και η θέση του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σαν υποψήφιος του νομού Ηρακλείου και εύχομαι καλή συνέχεια στην δημοσιογραφική σας καλή συνέχεια στη δημοσιογραφική σας προσπάθεια που κάνετε μέσα από το News Hub. Σας ευχαριστώ θερμά.